ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ταύτα εν τέλω με ημίν, ειν αγαπάτε αλληλούς, ή ο κόσμος ημάς μισή, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μισήκεν, ή εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος αν το ίδιον εφίλει, ότι δε εκ του κόσμου ουκέστε, αλλά εγώ εξελεξάμεν ημάς εκ του κόσμου, για τούτο μισή μας ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου, ου εγώ είπον ημίν, ουκ εστί δούλος μίζων του Κυρίου αυτού. Ή εμέ διώξαν και ημάς διώξουσιν, ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν. Αλλά ταύτα πάντα πίσω συνειμήν δια το όνομά μου, ότι ουκ είδασι τον πέψαντα με. Ημί ήλθον και ελάλησα αυτής αμαρτίαν ουκ είχον, νη δε πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών. Ο εμέ μισόν και τον πατέρα μου μισή, ή τα έργα μη επίησα εν αυτής, αουδής άλλος πεποίηκε, αμαρτία νουκ ήχον. Νυν δε και οράκασι και με μισήκασι, και με και τον πατέρα μου. Αλλή να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτόν, ότι εμίσησαν με δωρεάν. Όταν δε έρθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν, παρά του Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, και εμείς δε μαρτυρείτε ότι απαρχής με τεμού εστέ. Ταύτα λελάδικα ημίρι να μη σκανδαλιστείτε, από συναγώγους πίσω συνημάς, αλλά έρχεται ώρα, ή να πας αποκτήνας ημάς, δόξη λατρείαν, προσφέρειν το Θεό. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Ο Κύριος μας προείπε για να μην σκανδαλιστούμε. Τι μας προείπε? Ότι θα έχουμε διωγμό, θα έχουμε θλίψεις, θα συκοφαντηθούμε, θα γίνουμε αποσυνάγωγοι, θα γίνουμε μισητοί, γιατί πιστεύουμε εις Αυτόν και ομολογούμε το όνομά Του το Άγιο. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Ιερομάρτυρας Χαράλαμπος που εορτάζουμε σήμερα, ο οποίος σε πολύ μεγάλη ηλικία έδωσε τη ζωή του, αφού προηγουμένως εμβασανίστη φρικτά από τους εχθρούς του Χριστού. Άσκοπο σπαθί υψώνεται πάνω από τον Χαραλάμπη, άσκοπα χαμηλώνει, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς ένα ύμνο του εις τον Άγιο. Ένα σπαθί δηλαδή, ένα ξύφος το οποίο δεν κάνει το θέλημα του Θεού, δεν λειτουργεί σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει, για το καλό και όχι για το κακό. Ο Άγιος γονάτισε και ανέπεψε δέηση στο Θεό. Σώσε τους Κύριε, συγχώρησε τις αμαρτίες όλων των αμαρτωλών ανθρώπων, δείξε και πάλι το ελαιό Σου, ευλόγησε το μόχθο τους, δώσε άφθονη καρποφορία στους αγρούς τους. Άνθρωποι είναι σάρκα και αίμα, ας έχουν κάθε αγαθό. Ας σε υμνούν, Κύριε, χάριζε τους υγεία, υγεία και φροσύνη. Ας σε μνημονεύουν, Κύριε,
αποδίωξε από αυτούς κάθε κακό, ρίσε αυτούς από κάθε δυστυχία. Ελέησον, Κύριε, άπαντας, και με τα θάνατον πρόσεξε τις ψυχές τους στον Παράδεισο. Κύριε, ελέησον, όποιος εσένα οικετεύει και το όνομά μου επικαλείται, Θεέ μου, χάρη του μαρτυρίου μου βοήθησέ τον, για χάρη μου βοήθησέ τον. Βλέπουμε πως λειτουργεί ένας Άγιος, πως συγχωρεί, πως μνημονεύει τους διώκτες του και πως εύχεται κάθε καλό για αυτούς. Φωνή εξ ουρανού ακούστηκε τότε, συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος στον ύμνο του στον Άγιο Χαράλαμπο. Και τι είπε η φωνή του Θεού? Δέχομαι την προσευχή σου. Τώρα δώσε μου και την ψυχή σου. Ο Άγιος λευτέρωσε την ψυχή του και πέταξε προς τον Παράδεισο, προτού τον βρει του Δημίου το σπαθί. Πολλές από τις σοβαρές ασθένειες που πλήττουν τους ανθρώπους, λέει ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδος στο συναξάρι του στον Άγιο Χαράλαμπο, πολλές από τις σοβαρές ασθένειες που πλήττουν τους ανθρώπους έχουν τη ρίζα τους, γνωστή ή άγνωστη, στο παρελθόν. Οι αιτίες των σοβαρών ασθενειών, όπως λόγου χάρη οι πνευματικές διαταραχές, έχουν να κάνουν με την παραβίαση του ηθικού νόμου του Θεού, με τις αμαρτίες τις ποικίλες. Όταν ο Άγιος Χαραλάμπης βασανιζόταν από τους Δημίους, ο αυτοκράτορας και διώκτης του πληροφορήθηκε για τη θαυματουργό δύναμη του Αγίου. Διέταξε λοιπόν να φέρουν ενώπιον του έναν δαιμονισμένο, για να δει αν ο Χαραλάμπης μπορούσε να τον θεραπεύσει. Ο διάβολος βασάνισε ήδη τον ταλέπορο άνθρωπο επί 35 χρόνια, ελάβνοντάς τον στα όρη και τις ερήμους, εξφεδονίζοντάς τον μέσα σε φαράγγια και έλλη. Όταν ο παράφρον αυτός και ο δαιμονισμένος πλησίασε τον Χαραλάμπη, έντρομος ο δαίμονας αισθάνθηκε η δείπνο άρωμα να εκχέεται από τον Άγιο άνθρωπο και έκραξε: «Σε οικετεύω, δούλε του Θεού, μη με βασανίσεις πριν από τον καιρό μου. Να με διατάξεις να φύγω και εγώ θα φύγω. Αν θέλεις θα σου πω πώς μπήκα μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο». Ο Άγιος διέταξε το δαίμονα να πει το ιστορικό. Ο δαίμονας αποκάλυψε: «Ο άνθρωπος αυτός θέλησε να κλέψει κάτι από τον γείτονά του και σκέφτηκε μέσα του: αν δεν σκοτώσω πρώτα τον άνθρωπο, δεν θα μπορέσω να αρπάξω τα αγαθά του. Πήγε λοιπόν και σκότωσε τον γειτονά του. Τον έπιασα τη στιγμή που διέπρεται το έγκλημα. Εισχώρησα και κατοίκησα εντός του 35 ολόκληρα χρόνια». Αυτά ομολόγησε ο δαίμονας που είχε εισέλθει και κατοικούσε μέσα σε αυτόν τον ταλέπορο άνθρωπο. Η αιτία δηλαδή ήταν η αμαρτία του φόνου. Ακούγοντας αυτά, ο Άγιος του Θεού διέταξε τον δαίμονα να βγει αμέσως από τον άνθρωπο και να τον αφήσει πια ήσυχο. Ο δαίμονας εξήλθε και ο άνθρωπος που είχε δαιμονιστεί και παραφρονήσει αποκαταστάθηκε στην υγεία του και βρήκε τη γαλήνη. Πώς ο Άγιος έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα και πολλά άλλα? Με τη δύναμη του Χριστού βεβαίως, γιατί αναδείχθηκε τέλειος υποτακτικός του. Αναδείχθηκε αληθινά άνθρωπος που απαρνήθηκε τον εαυτό του και μίσησε και αυτήν ακόμα τη ζωή του. Γιατί λέγει ο Κύριος: «Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ αίσθημα άξιος, και οφειλών υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ αίσθημα άξιος. Και ως ου λαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ αίσθημα άξιος». Δηλαδή, εκείνος που αγαπά τον πατέρα ή τη μητέρα του παραπάνω από εμένα και με αρνείται για να μην χωριστεί από τους άπιστους γονείς του, δεν είναι άξιος να λέγεται ο παδός μου. Και εκείνος που αγαπά το γιο του ή την κόρη του παραπάνω από εμένα,
δεν είναι άξιος να λέγεται ο παδός μου. Και όποιος δεν παίρνει σταθερή την απόφαση να υποστεί κάθε ταλαιπωρία και σταυρικό θάνατο ακόμη για την πίστη του σε εμένα και δεν με ακολουθεί ως αρχηγό και υποδειγμά του, δεν είναι άξιος για μένα. Δηλαδή ο Κύριος μας καλεί όχι μόνο σε μίσος, δηλαδή σε απομάκρυση από κάθε έναν, ακόμα και από πολύ στενά συγγενικά πρόσωπα, προκειμένου να τηρήσουμε το θέλημά Του και να ομολογήσουμε το Άγιο όνομά Του, αλλά μας καλεί και σε μίσους απέναντι στην ίδια μας τη ζωή και τελεία αυταπάρνηση της φιλαυτίας, της αγάπης για την ζωή και για την ύπαρξή μας, προκειμένου να τηρήσουμε το Άγιο θέλημά Του και να μην το προδώσουμε. «Είδες αξίωμα διδασκάλου», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Είδες πώς αποδεικνύει ότι είναι γνήσιος Υιός του Πατρός και δίνει εντολή να εγκαταλείψουν τα πάντα και να προτιμήσουν τη δική του αγάπη». Και γιατί αναφέρω, λέγει, φίλους και συγγενείς, γιατί κι αν ακόμα προτιμήσεις τη ζωή σου από τη δική μου αγάπη, βρίσκεσαι πολύ μακριά από τους δικούς μου μαθητές. Όχι μόνο μακριά από συγγενείς, αλλά και από την αγάπη στον εαυτό σου. Πρέπει να σταθείς, προκειμένου να είσαι έτοιμος κάθε στιγμή να ομολογήσεις το Άγιο όνομά μου και να είσαι δικός μου μαθητής, ακολουθώνε με μέχρι θανάτου. Τι λοιπόν, ρωτάει ο Ρωσόστομος, τα λόγια αυτά δεν είναι αντίθετα προς εντολές Παλαιάς Διαθήκης, που λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου κλπ. Εδώ πώς λέει ο Κύριος να μισήσεις? Αν λέει ο άνθρωπος αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του παραπάνω από μένα, ή το παιδί του ή τη θυγατέρα του, δεν μου είναι άξιος. Είναι αντίθετα αυτά τα λόγια με τις εντολές Παλαιάς Διαθήκης, μη γεννητό. Όχι μόνο δεν είναι, αλλά μάλιστα και πολλοί συμφωνούν προς εκείνη, λέει ο Ρωσόστομος. Διότι και εκεί, εκείνους που παρασύρονται στη λατρεία των ειδώλων, δίνει εντολή όχι μόνο να τους μισούν, αλλά και να τους λιθοβολούν. Ακόμα και αν είναι στενή συγγενής, λέει στο Δευτερονόμιο, θαυμάζει αυτούς οι οποίοι τηρούν την εντολή του Θεού και λέει, «Ο λέγον του πατρί και τη μητρή, ουχ εωρακάσι», αυτούς που λέει στον πατέρα του και στη μητέρα του, «Δεν σε είδα, δεν σε ξέρω, δεν σε γνωρίζω», και τους αδελφούς αυτού ουκ επέγνω, και ουσιούς αυτού ουκ απέγνω. Αυτός που δεν γνώρισε, δεν θέλησε να γνωρίσει και να σταθεί αδελφικά με τους αδελφούς του, οι οποίοι όμως πρόδωσαν τον Χριστό, πρόδωσαν την πίστη, και αυτός ο οποίος απομακρύθηκε και από τα παιδιά του, αυτούς, για αυτούς ο Θεός λέγει επαιρετικά λόγια, «Εφύλαξε τα λόγια σου και τη διαθήκη σου διατήρησε». Η φυλή του Λεβί, γεμάτη ιερό ζήλο, είπε κατά την κατασκευή του Χρυσού Μόσχου, το οποίο σκόπευαν να προσκυνήσουν οι Ιουδαίοι ως Θεό τους, προς τους στενότατους συγγενείς της, τα τέκνα προς τον πατέρα και την μητέρα. «Δεν σε έχω δει άλλη φορά προς τους αδελφούς, δεν σας αναγνωρίζω ως αδελφούς, και προς τους Ιούς σας απαρνούμε». Η φυλή του Λεβί με τη συμπεριφορά της αυτή φύλαξε τα λόγια σου, τήρησε τη διαθήκη σου. Αυτά λέγει στο Δευτερονόμιο, στο 33ο κεφάλαιο, στον 9ο στίχο. Απομάκρυση από όλους οι οποίοι δεν τηρούν τον νόμο του Θεού, ειδωλολατρούν και παρακινούν και σκανδαλίζουν και τους άλλους στην προδοσία του Χριστού. Εάν βέβαια ο Παύλος, λέει ο Ρωσόστομος, δίνει πολλές εντολές
σχετικά με το σεβασμό προς τους γονείς και μας προτρέπει να υπακούμε ολοκληρωτικά σε αυτούς, να μην παραξενεύεσαι, διότι σε εκείνα μόνο μας λέγει να υπακούμε, που δεν ζημιώνουν την ευσέβεια. Όχι σε κάθε εντολή των γονέων πρέπει να υπακούν τα παιδιά, αλλά σε εκείνες εντολές που δεν είναι αντίθετες με τον νόμο του Θεού, με την ευσέβεια. Διότι πραγματικά, λέει ο Ρουσόστομος, είναι αρεστός το Θεό να αποδίδουμε στους γονείς μας όλη την οφειλόμενη τιμή. Όταν όμως απαιτούν κάτι παραπάνω από την τιμή που τους αρμόζει, τότε δεν πρέπει να υπακούμε. Γιατί πολλές φορές απαιτούν τιμή και αγάπη παραπάνω από τον Θεό. Τότε βεβαίως δεν πρέπει να αποδίδουμε τέτοια τιμή και αγάπη και ποτέ να μην υπακούμε σε εντολές που είναι αντίθετες με το θέλημα του Θεού. Ας είναι και οι γονείς μας αυτοί που εντέλλονται. Γι' αυτό και ο Άγιος Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μας αναφέρει ότι ο Ιησούς είπε «Ήτης έρχεται προς με και ου μισεί τον πατέρα εαυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε ακόμα δε και την εαυτού ψυχή, ακόμα και τη ζωή του. Ου δυνατέ μου μαθητής είναι, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Εάν κανείς έρχεται προς εμένα για να γίνει μαθητής μου και δεν απαρνείται τον άπιστο πατέρα του και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τις αδελφές, εφόσον αυτή του είναι πρόσκομα στην αίω του ζωή. Ακόμα επίσης δεν απαρνείται και τη ζωή του, όταν η ανάγκη επιβάλλει να τη θυσιάσει, αυτός δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Δεν σε προτρέπει βέβαια, λέει ο Ρωσόστομος, να τους μισείς χωρίς αιτία, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ αντίθετο στο νόμο του Θεού. Αλλά πότε, όταν θέλουν να τους αγαπάς περισσότερο από εμένα, τότε να τους μισήσεις για την αιτία αυτή. Και σήμερα πόσοι δεν λένε, θα βάλεις, λέει, το Θεό πάνω από την οικογένειά σου. Βεβαίως, αυτή είναι η εντολή του Θεού. Πρώτα είναι ο Θεός και η αγάπη στο Θεό. Και μετά είναι η αγάπη στην οικογένεια, στη σύζυγο, στα παιδιά, στους συγγενείς. Αυτό λέγει ο νόμος του Θεού. Όταν αυτοί θέλουν να τους αγαπάς περισσότερο από το Θεό, τότε οφείλεις να απομακρυνθείς από αυτούς. Να τους μισήσεις, λέει ο Ιερός Όστομος, για την αιτία αυτή. Και δεν εννοεί βέβαια τους ίδιους ως πρόσωπα, αλλά τις επιθυμίες τους, τις άτοπες, και τις απαιτήσεις τους, τις αντίθετες με τον νόμο του Θεού. Γιατί το γεγονός αυτό, και αυτόν που αγαπάτε και αυτόν που αγαπά, είναι ικανό να τους καταστρέψει. Δηλαδή όταν απαιτεί αγάπη παραπάνω από τον Θεό, τότε ζημιώνεται και αυτός που απαιτεί και αυτός που αποδίδει τέτοια αγάπη. Έλεγε επίσης, λέει ο Ιερός Πατήρ, αυτά για να καταστήσει και τα τέκνα περισσότερο γενναία, αλλά και τους πατέρες που σκόπευαν να σταθούν εμπόδιο στην πίστη των παιδιών τους, να τους κάνει πιο πράους. Πραγματικά, όταν θα έβλεπαν ότι η διδασκαλία του έχει τόση επίδραση και δύναμη, ώστε να τους αποσπά τα τέκνα τους από κοντά τους, ασφαλώς θα έπαυαν την αντίδρασή τους, επειδή θα διαπίστωναν ότι θα επιχειρούσαν πράγματα αδύνατα. Γι' αυτό, αφού άφησε τους μαθητές, απευθύνεται προς τους άπιστους γονείς και τους διδάσκει να μην φέρουν εμπόδια, επειδή αυτά που επιχειρούν είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν. Στη συνέχεια, για να μην αγανακτούν οι γονείς, ούτε να προβάλλουν δυσχέρειες, πρόσεξε πώς συνεχίζει το λόγο. Αφού δηλαδή είπε όποιος δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του, πρόσθεσε και τη ζωή του. Όποιος δεν μισεί και τη ζωή του. Διότι, γιατί λέγει μου προβάλλεις τους γονείς, τους αδελφούς, τις αδελφές και τη σύζυγο? Τίποτε σε κανέναν δεν είναι περισσότερο επιθυμητό από τη ζωή. Αλλά όμως, εάν δεν τη μισήσεις και αυτήν,
θα πάθεις τα αντίθετα από όλα εκείνα που θα απολαύσει εκείνος που με αγαπά. Και μάλιστα δεν έδωσε εντολή να τη μισήσεις μόνο τη ζωή σου, αλλά να τη μισήσεις τόσο ώστε να είσαι έτοιμος να την εκθέσεις σε πόλεμο, σε μάχες, σε σφαγές και σε αίματα. Και ως ουλαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ' αίσθημα άξιος. Και όποιος δεν παίρνει την απόφαση να υποστεί, αν χρειαστεί, ακόμα και θάνατο σταυρικό, και δεν ακολουθεί με τη σταθερή απόφαση αυτή πίσω μου, μιμούμενος σε όλα το παράδειγμά μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου και δεν αξίζει για μένα. Δηλαδή, λέει ο Ιεροσόστομος, δεν είπε απλώς ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να παραταχθούν και να αγωνιστούν μέχρι θανάτου, αλλά να είναι έτοιμοι να υποστούν βίαιο θάνατο. Και όχι μόνο βίαιο, αλλά και ταπεινωτικό. Όπως ο Άγιος Ιερομάρτης Χαράλαμπος που γιορτάζουμε σήμερα, ο οποίος σε πολύ προχωρημένη ηλικία, 113 ετών, μαρτύρησε, βασανίστηκε φοβερά, γδάρθηκε ζωντανός, ταπεινώθηκε ακραία, όμως δεν αρνήθηκε το Χριστό. Γιατί ακριβώς εφάρμοζε αυτό που είπε ο Κύριος, ως ουλαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ' και αίσθημα άξιος. Ο Άγιος έλαβε το σταυρό του, σήκωσε το σταυρό του μέχρι τέλους, ακολούθησε τον Κύριο μέχρι θανάτου. Γι' αυτό και μακαρίζεται και δοξάζεται εις τους αιώνας. Ο Κύριος δεν κάνει ακόμα κανένα λόγο για το δικό του πάθος, λέει ο Ιεροσόστομος, για να εκγυμναστούν επί του παρόντος με αυτά οι μαθητές του και να δεχθούν με μεγαλύτερη ευκολία την αναγγελία του. Άραγε δεν αξίζει να αναρωτηθούμε πώς ακούγοντας όλα αυτά οι μαθητές δεν έφυγε η ψυχή τους από το σώμα τους, αφού σε κάθε περίπτωση και ανά πάσα στιγμή οι κίνδυνοι ήσαν άμεση, ενώ τα αγαθά ήταν μονάχα αντικείμενα ελπίδας. Μπροστά τους είχαν τους κινδύνους, ενώ τα αγαθά ήταν στο μέλλον αποθυσαυρισμένα. Λοιπόν, γιατί δεν έφυγε η ψυχή τους, λέει ο Ιεροσόστομος? Γιατί ήταν μεγάλη και η δύναμη του ομιλούντος και η αγάπη των μαθητών του. Γι' αυτό, αν και άκουγαν φοβερότερα και βαρύτερα από όσα έπαθαν οι μεγάλοι εκείνοι άνδρες, όπως είναι ο Μωυσής και ο Ιερεμίας, εν τούτης έμεναν πιστοί και δεν διατύπωναν καμία αντίρρηση. Ο Ιευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτή. Και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένα και νεμού ευρύσει αυτήν, λέγει ο Κύριος. Εκείνος δηλαδή που σε καιρό διωγμών θα αποφύγει τη θλίψη και το μαρτύριο για να σώσει τη ζωή του, θα χάσει την αληθινή και μακαρία ζωή. Ο Ευρών την ψυχή αυτού απολέσει αυτή. Και όποιος θυσιάσει τη ζωή του για μένα, ο απολέσας την ψυχή αυτού ένα και νεμού, θα κερδίσει την αληθινή και μακαρία ζωή. Ευρύσει αυτή. Θα βρει την αληθινή ζωή. Είδες, λέει ο Ρος Πατήρ, πώς είναι η ζημία εκείνων που αγαπούν τα επίγεια πέρα από το επιτρεπόμενο σημείο. Όσοι είναι προσκολλημένοι στα γήινα θα αρνηθούν τον Χριστό, δεν θα μπορέσουν να μαρτυρήσουν. Είδες, λέει, και πόσο είναι το κέρδος εκείνων που τα μισούν, τα επίγεια. Εύκολα ακολουθούν τον Κύριο και μαρτυρούν γι' αυτόν. Επειδή όμως οι εντολές ήσαν βαριές, λέει ο Ρος Πατήρ, αφού τους προέτρεπε να έρθουν σε σύγκρουση προς τους γονείς τους, τα παιδιά τους, τη φυσική τάξη, τη συγγένεια, την οικουμένη ολόκληρη και προς την ίδια τους τη ζωή, γι' αυτό και αναφέρει και την ωφέλεια, που είναι πολύ μεγάλη, εάν τηρήσουν δηλαδή τις εντολές του. Και μάλιστα αυτή την εντολή της ομολογίας και της ακολούθησης του μέχρι θανάτου και μάλιστα βιαίου και αματηρού θανάτου. Αυτά, λέγει, όχι μόνο δεν θα σας βλάψουν, αλλά και θα σας ωφελήσουν υπερβολικά.
ενώ τα αντίθετα θα σας λάψουν. Αυτό το κάνει συχνά, δηλαδή τους προσελκύει προς εντολές του, βασιζόμενος σε εκείνα που επιθυμούν. Γιατί λοιπόν δεν θέλεις να περιφρονήσεις τη ζωή σου? Επειδή την αγαπάς? Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς να την περιφρονήσεις. Και τότε θα την ωφελήσεις τα μέγιστα και θα ενεργήσεις όπως ακριβώς ενεργεί εκείνος που αγαπά. Γιατί τότε θα ζήσεις αληθινά και θα ζήσεις και αιώνια, όταν καταφρονήσεις αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Και πρόσεξε, λέει ο Άγιος, ανέκφραστη σύνεση. Διότι δεν προετοιμάζει με την εντολή αυτή τη στάση τους μόνο απέναντι στους γονείς και στα τέκνα τους, αλλά και απέναντι στη ζωή τους, που είναι το περισσότερο αγαπητό από όλα. Ώστε κατά αυτόν τον τρόπο να γίνει αναμφισβήτητη πεποίθηση στους μαθητές εκείνο και να μάθουν ότι και τους παραπάνω με τη συμπεριφορά αυτή θα ωφελήσουν περισσότερο, καθώς βέβαια συμβαίνει αυτό και στη ζωή την πλέον πολύτιμη όλων. Αν λοιπόν, λέει, ωφελούνται με το να δώσουν τη ζωή τους και θα βρουν την αληθινή ζωή, οπωσδήποτε θα ωφελήσουν και τους συγγενείς τους με αυτή την καταφρόνηση, εφόσον αυτοί οι συγγενείς στέκονται εμπόδιο στη σωτηρία τους. Ας τα ακούσουμε όλα αυτά και ας αγαπήσουμε τους Αγίους και τον Άγιο Χαράλαμπο που γιορτάζουμε σήμερα, που μας γεμίζει με χαρά, και ας είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τους πάντες και τα πάντα και να ακολουθήσουμε τον Κύριο μέχρι θανάτου και μάλιστα βιαίου και σταυρικού ακόμη, προκειμένου να αξιωθούμε και της Βασιλείας του. Το δε θεμον δόξα πάντοτε ημίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.